Δεν θέλω να σε στενοχωρήσω, μαμά. Αλλά πρέπει να ακολουθήσω την καρδιά μου, όπως έκανες κι εσύ. Αφού δεν σέβεσαι τις επιθυμίες μου, φεύγω από το σπίτι. Μην ανησυχείς. Μην ανησυχείς. Με έχεις μεγαλώσει σωστά και δεν θα μπλέξω με ναρκωτικά και άσχημες παρέες. Θα βρω τρόπο να επιβιώσω χωρίς να σε κάνω να ντρέπεσαι για μένα. Τη τηλεφωνώ συνεχώς και το έχει κλειστό. Το κοριτσάκι μου έφυγε από το σπίτι, θα τρελαθώ. Σήμερα από το πρωί είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, θέλει ψυχραιμία. Δεν έχω άλλα αποθέματα, Κωστή. Πού είναι το παιδί μου, δεν πήρε κανένα ζεστό μπουφάν μαζί τη. Δεν θα τη βρω. Έχει να ακούσει. Και αυτή τη φορά η τιμωρία τη. Αυτό είναι το θέμα. Αμέσως σκέφτεσαι την τιμωρία τη. Τι άλλο να σκεφτώ. Είναι ανήλικη, πρέπει να ακούει τη μάνα τη. Όχι, κάποια στιγμή αυτό πρέπει να σταματήσει. Ορίστε. Κάποια στιγμή είπα, όχι σήμερα. Μωρό μου, πρέπει να προσπαθήσει να την καταλάβει και όχι να την τιμωρεί. Τη διώχνει μακριά σου έτσι. Την έδιωξα, τα κατάφερα. Ηρέμησε, μάλλον ξέρω που είναι. Θα σε πάω, αλλά θα μου ορκιστείς ότι δεν θα φας καμιά φρίκη.